Όπως έχουμε δει σε αρκετά επεισόδια του Big Business, για να γίνει μια εταιρεία κολοσσός πρέπει να περάσει από 40 μύρια κύματα. Πρέπει να βρεθεί στο σωστό μέρος τη σωστή ώρα ή εναλλακτικά πρέπει να εκμεταλλευτεί μια ιστορική ιδιαιτερότητα όπως ένας παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά κάποιες φορές, ρε φίλε, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Όχι πιο εύκολα, αλλά σίγουρα πιο απλά. Σήμερα θα δούμε πως ένα μικρό οικογενειακό ζυθοποιείο από την Ολλανδία κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του κόσμου και πάνω απ' όλα πως το έκανε να φαίνεται και εύκολο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία της Heineken. Το σημερινό Big Business είναι μια ευγενική προσφορά της Freedom24, η οποία, εκτός από επενδυτική πλατφόρμα, είναι και το ιδανικό μέρος για να ανοίξεις κλασικό, παλιό καλό 80's λογαριασμό αποταμίευσης. Απλά καταθέτεις λεφτά στον D-Account και απολαμβάνεις ετήσιο επιτόκιο 2,5% χωρίς να κάνεις τίποτα. Ή, αν ψάχνεις κάτι παραπάνω, μπορείς και να κλειδώσεις τα λεφτά σου σαν να ήταν προθεσμιακός λογαριασμός, με ετήσιο επιτόκιο μέχρι και 4,5%. Αν είσαι σαν εμένα και θέλεις πάντα να βάζεις έστω και λίγα λεφτά στην άκρη κάθε μήνα, πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πλάνο. Οπότε, αν θες να στηρίξεις και ενεργά το Big Business, μπες στο link της περιγραφής, κάνε δωρεάν εγγραφή στην πλατφόρμα και ξεκίνα να αποταμιεύεις σήμερα. Ποτέ δεν είναι αργά. Το ταξίδι μας ξεκινάει στο Άμστερνταμ το 1864, παρακαλώ, όταν ο νεαρός επιχειρηματίας Gerard Adrian Heineken αποφασίζει να αγοράσει μια μικρή επιχείρηση ονόματι Dahuiberg. Ένα ιστορικό ζυθοποιείο ιδιαίτερα αγαπητό στην εργατική τάξη της Ολλανδίας που λειτουργεί από το 1592. Όπως έχουμε δει και στο σχετικό επεισόδιο What the Fact, η Δυτική Ευρώπη τιμάει το αλκοόλ από την εποχή των Ρωμαίων. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου ο κόσμος είναι στριμωγμένος και το νερό είναι θεοβρώμικο, η μπύρα, η οποία αποστηρώνεται από τη ζύμωση, είναι η μόνη λύση άμα θες να ξεδιψάσεις και να μην φοβάσαι ταυτόχρονα τη χολέρα σε κάθε γουλιά. Βέβαια, όπως όλα τα προϊόντα της εποχής, έτσι και η μπύρα πάσχει από, πώς να το πω, ασυνέπεια. Κανένα προϊόν δεν είναι τυποποιημένο. Μπορείς να αγοράζεις κάθε μέρα την ίδια μάρκα μπύρας, σοκολάτας ή καπνού και κάθε μέρα να έχει διαφορετική γεύση. Οπότε ο Gerard ή Gerard, δεν με νοιάζει να σας πω την αλήθεια πώς προφέρεται σωστά, θέλοντας να ξεχωρίσει σε μια ήδη κορεσμένη αγορά, αποφασίζει να ρίξει όλο του το βάρος στην ποιότητα, την καινοτομία και πάνω απ' όλα στην ομοιομορφία του προϊόντος. Το 1873 προσλαμβάνει τον Dr. Hartog Elion, μαθητή του διάσημου χημικού Louis Pasteur, και λίγο αργότερα εισάγει στη φάμπρικα και ένα εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Το πρώτο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου στην ιστορία της ζυθοποιίας, παρεπιπτόντως. Το 1866 υιοθετεί και την παστερίωση, μια διαδικασία όπου αυξομειώνεις πολύ απότομα την θερμοκρασία της μπύρας, σκοτώνοντας έτσι και τα τελευταία μικρόβια που επιβίωσαν από τη ζύμωση. Εκτός του ότι αυξάνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι, η παστερίωση ρυθμίζει και με τεράστια ακρίβεια την τελική σύσταση της μπύρας. Πράγμα που σημαίνει ότι έχεις στα χέρια σου ένα 100% consistent προϊόν. Είτε χρησιμοποιείς νερό από το πηγάδι, είτε από το ποτάμι, είτε από το χιόνι του διπλανού βουνού, ξέρω. Όλες αυτές οι καινοτομίες, σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέων γεύσεων και ποικιλιών στην αγορά, δίνουν σχεδόν αμέσως στη Heineken ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Όπως είπαμε και στην αρχή, δεν είναι περίπλοκο, είναι απλά δύσκολο. Οπότε, πάνω κάτω από το ξεκίνημα, η επιχείρηση πάει αρκετά καλά. Αρχίζει και χτίζει τη φήμη της, κερδίζοντας κάποια γαλλικά βραβεία και προμηθεύοντας το εστιατόριο στην κορυφή του πύργου του Άιφελ. Μέχρι το 1893 έχει ανοίξει και το πρώτο της ζυθοποιείο εκτός Άμστερνταμ, στο γειτονικό λιμάνι του Ρότερνταμ. Αλλάζοντας αιώνα, η επιχείρησή μας αλλάζει και χέρια. Το 1917 η διοίκηση περνάει στον γιο του ιδρυτή, Henry Pierre Heineken, ο οποίος, βλέποντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και την αύξηση της ζήτησης, αποφασίζει ότι ήρθε ο καιρός η εταιρεία να βγει παγκόσμια. Το 1933 η Heineken ανοίγει το πρώτο της ζυθοποιείο εκτός Ολλανδίας στο Σουραμπάγια της Ινδονησίας. Και ακολουθούν νέες εγκαταστάσεις στο Μεξικό, την Αγγλία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα, στις ΗΠΑ συγκεκριμένα, τα παιδιά παίξανε τρελή μπάλα. Άκου τι έγινε. Όπως έχουμε πει και σε παλιότερα επεισόδια, αυτή την εποχή η Αμερική βρίσκεται υπό καθεστώς ποταπαγόρευσης. Από το 1920 η κατανάλωση αλκοόλ, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτική, είναι παράνομη σε όλες τις πολιτείες. Όσο λοιπόν οι μαφιόζοι λειτουργούν τα παράνομα μπαρ τους, η Heineken διατηρεί μια υποτυπώδη παρουσία στην αμερικανική αγορά, πουλώντας μη αλκοολούχα προϊόντα. Αλλά παράλληλα, ο Henry έχει το αυτί του κολλημένο στην πιάτσα. Μια μέρα λοιπόν, το 1933, φτάνει στα αυτιά του ότι το μέτρο θα λήξει πάρα πολύ σύντομα. Οπότε, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Heineken φορτώνει ένα καράβι με μπύρες και το στέλνει κατευθείαν στην Αμερική. Και τελικά το ρίσκο αποδίδει θριαμβευτικά. Το πλοίο φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης κυριολεκτικά 3 μέρες μετά το τέλος της ποταπαγόρευσης. Όπου και φυσικά βρίσκει μια αμερικανική αγορά που της τρέχουν τα σάλια. Και κάπως έτσι, παιδιά μου, η Heineken εδραιώθηκε ως μια από τις μεγαλύτερες εισαγόμενες μπύρες στις ΗΠΑ μέχρι και σήμερα. Καθ' όλη αυτή την παγκόσμια επέκταση, παρεμπιπτόντως, νούμερο ένα στόχος είναι και παραμένει η ομοιομορφία του προϊόντος.
Η Heineken θέλει να έχει ακριβώς την ίδια ποιότητα και ακριβώς την ίδια γεύση σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Οπότε, εκτός από τους ποιοτικούς ελέγχους που είπαμε και πιο πριν, η εταιρεία όπου ανοίγει παρακλάδι, ανοίγει και φροντιστήριο. Εκπαιδεύει δηλαδή τους ντόπιους ηθοποιούς για να παράγουν μπύρα με τα ίδια αυστηρά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί εδώ και χρόνια στο Άμστερνταμ. Τη δεκαετία του 50 η Heineken εισάγει επιτέλους και την πρώτη της μπύρα σε μπουκάλι και για ακόμα μια φορά αλλάζει χέρια, αλλά πάλι διατηρεί τη διοίκηση εντός της οικογένειας. Με τη σκυτάλη να περνάει αυτή τη φορά στον εγγονό του ιδρυτή και κατά τη γνώμη μου νούμερο 1 ήρωα της σημερινής ιστορίας, Alfred Henry Heineken. Σε αντίθεση με τους προκάτοχούς του, ο Alfred, κατά τον κόσμο Freddy, είναι λιγότερος ηθοποιός και περισσότερο μαρκετάς. Αυτός είναι που καθιερώνει μια για πάντα στον brand το κυπαρισί χρώμα, τα E που γέρνουν ελαφρώς και το θρυλικό πλέον λογότυπο με το αστέρι. Επίσης είναι αρκετά προοδευτικός για την εποχή του. Το 1963, ας πούμε, εισάγει ένα από τα πρώτα ανακυκλώσιμα, ας πούμε, μπουκάλια της βιομηχανίας, το λεγόμενο Wobo. Ένα μπουκάλι με τετράγωνη διατομή που μπορείς να γεμίσεις με άμμο και να το χρησιμοποιήσεις σαν τούβλο για να χτίσεις σπίτια. Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τα marketing κολπάκια με ψευτοοικολογικές βλακίες δεν είναι τόσο πρόσφατη εφεύρεση. Η Heineken το έφερε πρώτη. Ακούς προδότη. Υπό τη νέα διοίκηση, η εταιρεία εξαπλώνεται σε ακόμα περισσότερες χώρες, εισάγει κάποια νέα προϊόντα που είναι πιο πολύ προσαρμοσμένα στις ντόπιες αγορές και στις ντόπιες ανάγκες των εκάστοτε καταναλωτών και παράλληλα, όσο γίνονται όλα αυτά τα ωραία, ο Freddy πολύ απλά σκοτώνει τον ανταγωνισμό. Εξαγοράζει ηθοποιία δεξιά και αριστερά, τα οποία στη συνέχεια είτε αναβαθμίζει με την τεχνογνωσία που ήδη έχει, είτε τα κλείνει τελείως. Είναι κάτι σαν τα Zara, τα Bershka και τα Pull & Bear. Μπορεί να μην είναι το ίδιο brand, αλλά από όποιο και να αγοράσεις, τα λεφτά σου στην τσέπη του Ortega θα καταλήξουν. Το πιο τρανό παράδειγμα εξαγοράς ανταγωνισμού είναι φυσικά η Amstel, μια επίσης Ολλανδική εταιρεία που συγχωνεύεται με τη Heineken το 1968. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και η πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρείας, η οποία χρησιμοποιεί stop motion animation, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για την εποχή. Ουσιαστικά ο πρώτος μεγάλος κύκλος στην ιστορία της εταιρείας κλείνει το 1991, όταν το original ηθοποιείο στο Άμστερνταμ μετατρέπεται σε μουσείο, όπου εκατομμύρια επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία και τη διαδικασία παραγωγής της αγαπημένης τους μπύρας από κοντά. Γενικά, κατά τη θητεία του Freddy είναι που η Heineken καθιερώνεται ως κορυφαίος παγκόσμιος παραγωγός και τελικά γίνεται ο κολοσσός που ξέρουμε σήμερα. Ο ίδιος θα παραμείνει στην Προεδρία μέχρι το 1989, αλλά θα συνεχίσει να ασχολείται έντονα με την εταιρεία μέχρι και το θάνατό του το 2002. Παρ' όλα αυτά, το Soy συνεχίζει να έχει σημαντική παρουσία στην εταιρεία, με το μερίδιό τους να αγγίζει το 23% και την κόρη του Freddy, Charlene, να είναι στο διοικητικό συμβούλιο. Προφανώς, η οικογένεια Heineken είναι η πιο πλούσια οικογένεια στην Ολλανδία μέχρι και σήμερα. Α, παρεμπιπτόντως, μια μικρή παρένθεση εδώ. Εντάξει, είναι λίγο άσχετο με την ιστορία του brand καθ' αυτού, αλλά πραγματικά οφείλουμε να το πούμε. Στις 9 Νοεμβρίου του 1983, ο Freddy Heineken έπαθε taken. Μια συμμορία τον απήγαγε ζητώντας λίτρα 35 εκατομμύρια Ολλανδικά φιωρίνια, δηλαδή γύρω στα 80 εκατομμύρια δολάρια με σημερινά λεφτά. Ευτυχώς η όλη διαδικασία κράτησε μόνο καμιά 20 μέρες. Στις 30 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς, η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν από τους δράστες και συνέλαβε τους υπόλοιπους, οι οποίοι λίγο αργότερα δικάστηκαν και φυλακίστηκαν. Anyway, πίσω στο marketing. Όπως κάθε ποτό και αναψυκτικό που σέβεται τον εαυτό του, έτσι και η Heineken έχει αναλάβει ανά τα έτη πολλές χορηγίες. Όπως άλλωστε δήλωσε κάποτε και ο αείμνηστος Freddy, δεν πουλάω μπύρα, πουλάω συνέστημα. Το brand έχει σπονσοράρει μεταξύ άλλων το παγκόσμιο κύπελο rugby, το γυναικείο UEFA, τουρνουά games με τη Riot, τη Formula 1 για 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο και φυσικά το UEFA Champions League. Από το 1994 είναι ο νούμερο 1 επίσημος χορηγός της διοργάνωσης, ένα προνόμιο για το οποίο σκάει 62 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αλλά για μένα η κρυφή ήρεμη δύναμη του brand είναι το ubiquitous marketing. Όπως η Coca-Cola, έτσι και η Heineken εδώ και δεκαετίες πολύ απλά σπαμάρει το λογότυπό της σε ψυγεία, αφίσες, μπρελόκ, σουβέρ, βραχιολάκια, ταινίες, ταμπέλες ταβερνών και γενικά ό,τι επιφάνεια μπορείς να φανταστείς. Οι δεκαετίες του 2000 και του 2010 βρίσκουν τη Heineken αντιμέτωπη με μια νέα εποχή, η οποία φέρνει και προκλήσεις και ευκαιρίες. Η εταιρεία εξαπλώνεται σε ακόμα περισσότερες αγορές, όπως είναι η Κίνα και η Βραζιλία, και επεκτείνει την ομπρέλα της με brands όπως Desperados, Sol, Tiger, Birra Moretti, Languinitas και Edelweiss. Επίσης, με την υποστήριξη της Charlene Heineken, η εταιρεία προσπαθεί να εξυγχρονίσει και το δημόσιο προφίλ της. Έχει μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα κατά 18%, χρησιμοποιεί 34% λιγότερο νερό, εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές στην παραγωγή της, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και γενικά όλες αυτές οι ESG μαλακίες που ακούμε τώρα τελευταία. Σήμερα η Heineken είναι η μεγαλύτερη ηθοποιία στην Ευρώπη και μέχρι πρόσφατα και στον κόσμο, μέχρι που το 2016 της πήρε την πρωτιά η συγχώνευση της Sub Miller και της Anheuser-Busch. Λειτουργεί γύρω στα 170 ηθοποιία σε πάνω από 70 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, παράγοντας 24 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρα κάθε χρόνο.
Το εργατικό δυναμικό της ανέρχεται στα 85.000 άτομα, παράγει πάνω από 350 διαφορετικές ετικέτες και ο ετήσιος τζίρος της ανέρχεται στα 24 δις. Και κάπου εδώ τελειώνει ίσως το πιο κρέας και πατάτες επεισόδιο του Big Business. Κυριολεκτικά, μία οικογενειακή επιχείρηση, ξεκινώντας από ένα ταπεινό ζυθοπολείο του Άμστερνταμ, κατάφερε βήμα-βήμα, γενιά με τη γενιά, να σκαρφαλώσει την κορυφή μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής αγοράς και να μπει σε κάθε νοικοκυριό. Αλλά να μπει σε τέτοιο σημείο που κάθε φορά που ακούς αυτό εδώ, δεν μπορείς να μην τη σκεφτείς. Στην υγειά μας λοιπόν και τα λέμε την επόμενη φορά. Αυτό το επεισόδιο Big Business ήταν μια ευγενική προσφορά της Freedom 24. Μην ξεχνάς, αν θέλεις να στηρίξεις πραγματικά την εκπομπή μας, κάνε μια δωρεάν εγγραφή στην πλατφόρμα τους από το link της περιγραφής. Λογαγέ Μάγιους, τι κάνεις εδώ? Ποτέ δεν περίμενα ότι θα επέστρεφα εδώ πέρα και θα σε παρακάλεγα. Αλλά σε χρειάζομαι για άλλη μια φορά. Να φανταστώ υπάρχουν αρρώφητες. Πείτε το ότι είναι χορηγούμενο το τρέλερ, μη βρίζεις. Σου έχω πει, τα έχω σταματήσει πλέον αυτά, έχω οικογένεια. Όλα τα έχεις παρατήσει πλέον. 10 χρόνια δεν κάνεις άλλη δουλειά, την ίδια βρύση φτιάχνεις. Λοιπόν, κάθε Πέμπτη το Λος Άντζελες χρειάζεται ποιοτική κομμωδία. Δεν μπορώ. Κάθε Πέμπτη το Λος Άντζελες χρειάζεται ποιοτική κομμωδία. Είπε κάποιος ποιοτική κομμωδία. Τζέρεμι! Πράκτορα Μάικιους. Βλέπω έχεις φέρει και το τσιράκι σου. Ό,τι και να θέλετε, η απάντηση είναι όχι. Τα καλώδια, τα πολύπριζα και οι θερμοσύφωνες είναι η ζωή μου. Κι εγώ αυτά έλεγα, Τζέρεμι, αλλά έχει δίκιο ο λογαγός Μάικιους. Κάθε Πέμπτη η Αθήνα χρειάζεται top tier content. Say no more.